Για να τα καταθέσει και να ψηφιστούν. Ακριβώς. Σαραντάρια που είπαμε. Ναι. Δηλαδή, κάψονα στην, στην κυβέρνηση και πολύ τρέξιμο. Φουλ. Οι μηχανέ, όπω είπες, χαρακτηριστικά μέχρι τι 8 Αυγούστου, δηλαδή, σε επόμενε ε, 19 μέρε. Ναι. Πόσε είναι, θα πρέπει να κατατεθούν τα συγκεκριμένα νομοσχέδια, επειδή αναφέρθηκε κιόλα ναι. για τη μείωση του έμφυα και τι βελτιώσει, βέβαια, που θα γίνει για τι ε, 120 δόσει, αλλά και για το επιτελικό κράτο προκειμένου να έχουμε λιγότερο. Ναι κομματισμό, ε, το πρώτο θα κατατεθεί περίπου στη ε, μία το μεσημέρι στην αρμόδια η επιτροπή. Η επεξεργασία, γιατί το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί από... Ακριβώς. Στην οικονο... Ναι, 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 έχει κατατεθεί. Mm -hmm. Μία η ώρα λοιπόν θα περάσει στην επιτροπή οικονομικών. Mm -hmm. Και έχουμε και το επιτελικό κράτος, το οποίο θα περάσει μία ώρα μετά ακριβώς στις δύο αναφορά στην επιτροπή δημόσιας διοίκησης τώρα. Θα περιμένουμε και το τρίτο, από το Υπουργείο Ιστορικών και από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, το οποίο θα έχει ακόμα και διατάξεις, οι οποίες ε, μπορούμε να πούμε ότι δηλώνουν ακυβερνησία στους Δήμους και στις Περιφέρειες mm -hmm. και βέβαια δεν αναφέρομαι σε τίποτα άλλο εκτός από το, από το νόμο Κλεισένη. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τις διεργασίες από αύριο μέχρι τις 8 Αυγούστου. Λεωνίδα Καπνάρακο, να σας ευχαριστήσω πολύ.